Εδώ, στο άδικα που λέμε, όσα δεν λένε οι άλλοι, στο χωρίς μακιγιάζ, προσπαθώντας να μένουμε στη σωστή πλευρά της δημοσιογραφία. Θα θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε καλέσει τον τομεάρχη εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, τον Γιώργο του Γαβρίλο, και είχαμε πει πέντε πράγματα σε σχέση με την εξαήμερη εργασία. Θα ξεκινήσω από αυτό, καλώ στο το τη Τεμπονέρα. Γιατί, εντάξει, εμεί ω εργατολόγο γνωρίζουμε ε, περισσότερο και από την πολιτική σου ε, ιδιότητα, την οποία δεν θέλω βεβαίω να προσπεράσω. Αλλά εγώ οφείλω να πω ότι στην πρώτη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με τον Δήμητρη Σατούλη Υπουργό, τότε σε γνώρισα Συστά. στο Υπουργείο. Συστά. Λοιπόν, και θα ξεκινήσω από αυτό γιατί πολλέ φορέ βλέπω λοιπόν, και παρασυρώμαστε στι ε, εσωτερικέ συζητήσει και, λοιπά, και ξεχνάμε αυτά που κανονικά ρωτάμε πρώτα. Ρωτώ λοιπόν. Είμαστε στι 23 Ιουλίου. Την 1η Ιουλίου ισχύει πια αυτό ο νόμο για την εξάμερη εργασία. Ε, Πώ τσουλάει το πράγμα, γιατί έρχεται ένα αχό από την αγορά και επικαλεί Γιώργο τον γιατί το έγραψε με κάποιο τρόπο, ότι είναι πολλέ οι επιχειρήσει που προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν παρότι δεν παίρνουν έγκριση για εξέμερη εργασία. Κοδελάκη, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση άνοιξε μια κερκόπορτα, ε, τη οποία όμοια δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Ξέρετε, πουθενά στην υπόλοιπη Ευρώπη δεν υπάρχει θεσπισμένη η εξέμερη εργασία. Και γι' αυτό γίναμε περίγελο σε πάρα πολλά μέσα ενημέρωση με εκτενή ρεπορτάζ, όπου η χώρα εμφανίστηκε ω μια χώρα ευρωπαϊκή εξαίρεση με βάση το κοινωνικό κεκτημένο και το εργασιακό κεκτημένο ολόκληρη τη Ευρωπαϊκή Υπήρου. Τι λέει ο νέο νόμο, ο οποίο ισχύει από το 2023, Λέει ουσιαστικά ότι μπορεί να υπάρχει στι επιχειρήσει συνεχού λειτουργία μια επιπλέον εργασία την εβδομάδα, mm. με μια προσάυξη στο ημερομίσιο το οποίο αμείβεται ο εργαζόμενο, δεν αφορά όμω μονάχα τι επιχειρήσει, όπω λέει η κυβέρνηση, συνεχού λειτουργίε. Αφορά και επιχειρήσει οι οποίε θα εμφανίσουν αυξημένο κύκλο εργασιών. Και είναι το κλειδί. Τι προσπάθησε να πει. Αυτό λοιπόν, πρακτικά τι σημαίνει. Σημαίνει ότι μια επιχείρηση, η οποία μπορεί να έχει αυξημένο φόρτο εργασία και να το αποδείξει αυτό σε μια συγκεκριμένη περίοδο, μπορεί να εμφανίσει και να εφαρμόσει σύστημα εξαήμερη εργασία. φέρω κανένα δύο παραδείγματα που έχω στο μυαλό μου. Mm -hmm ένα call center, ας πούμε, ένα τηλεφωνικό κέντρο. Μπορεί να θεωρηθεί εξαίμερη εργασία. Βεβαίως, ε, μια franchise αλυσίδα φούρνων μπορεί ξαφνικά να πει κοίτα διπλασιάσαμε τον τζίρο μας, ξέρω εγώ τι κάναμε, Έτσι, εργασία. ο νόμος εμφανίζει και δίνει δυνατότητα σε επιχειρήσεις, κυρίως σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ε, εργασία εποχικότητα, ένταση δηλαδή μια συγκεκριμένη περίοδο του χρόνου, για παράδειγμα το καλοκαίρι, με εξαίρεση βέβαια στον τουρισμό γιατί είναι μια άλλη ιστορία εκεί. Ε, όπου μπορούν πράγματι εκεί να εφαρμόσουν το σύστημα αυτό. Στην πράξη, πολλέ επιχειρήσει αποδείχθηκ, αποδείχθηκε αυτό ότι επιχειρήσαν με διάφορα τερτύπια να ανοίξουν νέου κωδικού αριθμού δραστηριότητα στην εφορία, προκειμένου να μπορούν να συμπεριληφθούν σε επιχειρήσει αυτέ οι οποίε εν δυνάμει θα μπορούν να κάνουν χρήση του μέτρου. Τα επίσημα στοιχεία τα οποία έδωσε η κυβέρνηση όσον αφορά τι επιχειρήσει οι οποίε μπήκαν σε αυτό το μέτρο, κατά την μου είναι ε, όχι αληθή και θα σα πω γιατί λέω όχι αληθή. Διότι ναι, μέν, Εμφανίζεται να είναι ένα μικρό αριθμό επιχειρήσεων, περίπου στι 690 επιχειρήσει. Όμω ο αριθμό των εργαζομένων που ασχολείται στι επιχειρήσει αυτέ και υπό προποθέσει μπορεί να μπει στην εφαρμογή του μέτρου, φτάνει στι 70.000. Άρα έχει ανοίξει μια τεράστια ιστορία. Στέλνω ένα λεπτό. Αρι... Οι 70.000 αφορούν τον αριθμό που η κυβέρνηση έχει προσδιορίσει με αυτέ τι 690 επιχειρήσει. Η κυβέρνηση έκανε μια αλχημία. Εμφάνιζε μόνο τον αριθμό των επιχειρήσεων, mm -hmm. όχι όμω τον αριθμό των εργαζομένων. Που μπορούν και απασχολούνται στι επιχειρήσει αυτέ. Ο αριθμό είναι πολύ μεγάλο. Το ζήτημα όμω δεν είναι αριθμητικό. Και πάλι 70.000 σε ένα σύνολο 2.800.000 εργαζομένων δεν μπορεί να πει κάποιο ότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Mm. Όμω δημιουργεί ένα προηγούμενο και ανοίγει την όρεξη βεβαίω στου εργοδότε ε, για περαιτέρω αυθαιρεσίε. Και γι' αυτό τι συνέβη στην πράξη. Ε, ακόμα και εκείνοι οι οποίοι δεν κατάφεραν εργοδότες να μπουν στο μέτρο και να εντάξουν τις επιχειρήσεις τους σε αυτό το, στην εφαρμογή του νόμου, ε, έφτασαν να υποχρεώνουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν εξαήμερο, παρανόμως βεβαίως, χωρίς να καταβάλουν καν το προσαυξημένο ημερομίσθιο το οποίο ε, ορίζει ο νόμος. Όμως, άμα το δούμε μονομένο, κρύβουμε τη συνολική εικόνα. Θυμίζω ότι είναι η κυβέρνηση αυτή η οποία με τον νόμο Γεωργία δεν έχει απελευθερώσει σε πολλού κλάδου επιχειρήσεων την Κυριακάτικη Αργία. Είναι η, κυβέρνηση αυτή η οποία έχει μετατρέψει το Σώμα Πιθαρχή Εργασία σε μια ανεξάρτητη αρχή υποστελεχωμένη, χωρί δυνατότητε να μπορεί να κάνει πραγματικού ελέγχου. Υπάρχουν πάρα πολλέ καταγγελίε, ξέρετε, από τουριστικού νομού τη Ελλάδας Ελλάδα αυτή τη στιγμή, οι οποίοι έχουν ένα επιθεωρητή εργασία, ο οποίο, όπω καταλαβαίνετε, αδυνατεί να επιβλέψει τουρισμό, επισητισμό, ξενοδοχεία, εποχικέ επιχειρήσει και το καθεξής. Άρα ουσιαστικά έλεγχοι στην αγορά εργασία δεν γίνονται. Και αυτοί οι οποίοι εμφανίζονται από πλευρά του, εργα... του, Υπουργείου Εργασία είναι κυρίω ψηφιακοί έλεγχοι, οι οποίοι είναι εικονικοί και καμία σχέση δεν έχουν πραγματικό έλεγχο. Α πούμε ότι έχουμε μια επιχείρηση η οποία θέλει να ενταχθεί στο εξάημερο και πάει και λέει. Ε, θέλει το εξάημερο και τη λένε όχι. Δεν μπορεί να μπει. Το Υπουργείο λέει ότι η επιθεώρηση εργασία θα επιβάλλει κυρώσει mm -hmm. στι επιχειρήσει εκείνε, διοικητικέ κυρώσει, στι επιχειρήσει εκείνε οι, οι, οι οποίε θα ε, ζητήσουν ε, και δεν έχουν τη δυνατότητα τέλο πάντων να μπουν ε, στην εφαρμογή του μέτρου. Αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν σα λέω ότι μια, έχουμε μια επιθεώρηση εργασία η οποία πραγματικά είναι δυνατή να ανταποκριθεί ότι όποια δυνατότητα θα είναι πάρα πολύ περιορισμένη, μεν, αλλά και δύσκολα ελέγξιμη. Και βεβαίως, μπορεί κάποιο να αλλάξει. Την ταυτότητα τη εταιρεία του να περάσει σε ένα ε, άλλο καδ. Ναι, ναι, το, συνέβη, συνέβη, αυτό σε πάρα πολλέ επιχειρήσει. Να επιχειρήσουν ουσιαστικά να αλλάξουν ή να προσθέσουν πλέον mm. κωδικού αριθμού δραστηριότητα στην εφορία. Αυτό είναι εφαιρεία. εύκολο να γίνει. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να μια πει. Απλή πράξη στην εφορία είναι πάρα πολύ εύκολο Πάσεις να γίνει. Πα κάνει μια δήλωση δηλαδή. μπορεί να, κάνει μια, να βάλει ένα επιπλέον mm. κωδικό και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να εμφανίσει τα στοιχεία. Και μετά έχει το δικαίωμα της να επιβάλλει την εξαήμερη εργασία. Μπορεί κάλλιστα να επιβάλλει την εξαήμερη εργασία. Αλλά προσέξτε, έχουμε και άλλα φαινόμενα. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει διότι αυτή τη στιγμή έχουν επανέλθει στην αγορά εργασία περίπου. Από 180.000 συνταξιούχοι. Και αυτό πώ ναι. συνδέεται. Έχουμε 65 και 70 έριδες, οι οποίοι ακριβώ επειδή λαμβάνουν πολύ χαμηλέ συντάξει, αναγκάζονται να εργάζονται σε ηλικίε απαγορευτικέ για κάθε εργασία αυτή τη στιγμή, ακριβώ επειδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Έχουμε επίση μεγάλε παραδοξότητε με τα ωράρια εργασία. Ε, Περίπου το 40% των παραβιάσεων που διαπιστώνει η επιθεώρηση εργασία αφορούν ζητήματα συμβάσεων και ζητήματα ωραρίου. Και είμαστε, επαναλαμβάνω, όλα αυτά συμβαίνουν σε μια χώρα, η οποία. Ε, στην οποία οι εργαζόμενοι δουλεύουν τι περισσότερε ώρε από κάθε άλλο εργαζόμενο στην Ευρώπη. Mm. Ο μέσο όρο στην Ευρώπη είναι περίπου 36 με 37 ώρε. Στην Ελλάδα δουλεύουν 41 ώρε σε εβδομαδία βάση. Την ίδια ώρα που στην υπόλοιπη Ευρώπη γίνεται συζήτηση και γίνεται συζήτηση με σοβαρού όρου για τετραήμερη εργασία, όχι σαν αυτή που εφάρμοσε εδώ η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τι έκανε στην Ελλάδα με τον νόμο Γεωργιάδη. Ήρθε και συνέπτυξε το 40ωρο σε τέσσερι μέρε εργασία. Και λέει ότι μπορεί κάλιστα, όπω λέει ο νόμο, να δουλεύει κάποιο 4 δεκάωρα και μετά την ε, πέμπτη μέρα ή την Παρασκευή να μπορεί να μην ε, εργάζεται. Σκεφτείτε εσεί αν θα εμπιστευόσασταν το παιδί σα ε, σε κάποιον ο οποίο ε, οδηγεί ένα λεωφορείο, για παράδειγμα, ή σε κάποιον ο οποίο ε, είναι σε, ένα σε μια ευαίσθητη εργασία, για να μπορεί να ε, έχει ε, συνθήκε υγεία. Κρατώ αυτό φορείες. που είπε στην αρχή, αγαπητέ Διαννήσου, ότι όλο ο κόσμο πηγαίνει. Όλο ο κόσμο. Ή η ευρωπη Ο πολιτισμένο κόσμο ή αυτό ο κόσμο, στον οποίο λέμε ότι θέλουμε να ανήκουμε, πηγαίνει σε μια λογική ταταήμερη εργασία. 35 ώρου, χωρί μείωση μισθού. Αυτή είναι η τάση. Και μάλιστα εμένα μου κάνει και μια σχετική εντύπωση, γιατί αυτό δεν έρχεται από χώρε όπου οποίε υπάρχει σοσιαλισμό ή κάτι άλλο. Για καπιταλιστικέ οικονομίε μιλάμε που βλέπουν την παραγωγικότητα του εργαζομένου να αυξάνεται όταν κάποιο το συμπεριφέρεται ω εργαζόμενο και όχι ω κλάβο. Και προσέξτε, αυτό γίνεται σε μια χώρα όπου έχουμε μισθού αντίστοιχη αγοραστική δύναμη με τη Βουλγαρία. Και βεβαίω έχουμε και συνθήκε ακρίβεια οι οποίε λελατούν κατάφορα το εισόδημα των πολιτών. Άρα, σε αυτό το περιβάλλον, τι επιλέγει η κυβέρνηση, την περαιτέρω ελαστικοποίηση και βεβαίω την κατάργηση σημαντικών εργασιακών δικαιωμάτων. Πράγμα το οποίο φαντάζομαι θα... ο εργαζόμενο θα ήθελε να το δει να εκφράζεται και πολιτικά με κάποιο τρόπο, να δει μια μαχητική αντιπολίτευση, η οποία να μην ασχολείται μετά του οίκου τη μονάχα, αλλά να είναι μπροστά ε, και εννοώ και στο δρόμο και στη Βουλή και παντού και να το παλεύει όσο γίνεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, δεν βλέπουμε ηρεμία. Εγώ το έχω πει πολλέ φορέ και το λέω και με λύπη μου, αλλά ε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει μια ισορροπία στο πολιτικό σύστημα, να το πω έτσι. Δεν, ε, έχουμε κολλήσει εδώ και δύο χρόνια σε μια απίστευτη στασιμότητα. Βλέπω λοιπόν την παρέτηση του Δραγασάκη, για παράδειγμα, η οποία είναι πολύ ηχηρή, διότι γνωρίζοντα ξέρουν τι αισθάνεται η παραγωγή. Η προσφορά του, η διαδρομή του πολύ, με μεγάλη ευκολία. Και χθε το βράδυ, εδώ μιλώντα στον Γιώργο Μελιγκόνιο, Γιάννη Ομουζάλα, που δεν το περιμένει επίση λόγω του μιλίχιου του χαρακτήρα του, έβαλε ζήτημα ηγεσία, ότι πρέπει στο συνέδριο να μπει θέμα ηγεσία, χαρακτηρίζοντα τον πρόεδρο Κασελάκη ω ελλειπή και διχαστικό. Η αλήθεια είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παράγει πράγματι περισσότερο ισοστρέφεια από όσοι μπορεί να αντέξει. Και αντί βεβαίω να ασχολούμαστε με τα μεγάλα ζητήματα τη ακρίβεια, του κοινωνικού κράτου, του εθνικού συστήματο υγεία, τα μεγάλα ζητήματα που αφορούν του πολίτε, πολλέ φορέ ομφαλοσκοπούμε. Αυτό βεβαίω γίνεται και με ευθύνη κυρίω τη ηγεσία, θα πω εγώ, διότι πράγματι πολλέ από τι ενέργειε οι οποίε έχουν γίνει πλευρά τη ηγεσία έχουν προκαλέσει, ε, αν θέλετε, την αντίδραση και των στελεχών, αλλά θεωρώ και μεγάλου κομματιού τη βάση του κόμματο. Ε, μπροστά μα βεβαίω έχουμε ένα συνέδριο όπω έχει εξαγγελθεί από τη Ε, Έχω την αίσθηση ότι κυρίω και το συνέδριο αυτό, κατά την άποψή μου, λανθασμένα επικεντρώνεται σε ζητήματα οργανωτικού χαρακτήρα, όταν το ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο είναι εκείνο το οποίο πρέπει να μα απασχολήσει αυτή τη στιγμή. Ε, προσωπικά, μαζί με άλλου συντρόφου, έχουμε καταθέσει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Μια πρόταση, η οποία, κατά την άποψή μου, σέβεται το αποτέλεσμα των Ευρωπαϊκών εκλογών. Ε, μια πρόταση, η οποία μιλάει για ένα κοινό συντονισμό. Των ευρύτερων αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, στη βάση τη επίτευξη μια προγραμματική συμφωνία, η οποία θα αφορά τα κόμματα του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Με στόχο να υπάρχει ακριβώ μια εκλογική και μια πολιτική συμπόρευση, προκειμένου να διατυπωθεί μια ολοκληρωμένη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση που θα απαντά ακριβώ σε αυτά τα καθημερινά προβλήματα που ασκούν mm. του πολίτε. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε. Ο διάλογο αυτό πρέπει να ανοίξει κατά την άποψή μου άμεσα. Ε, δεν έχουμε περιθώριο ο προεδρικό χώρο ούτε για περαιτέρω συρρυκνώσει, ούτε για εσωστρέφεια, ούτε για νέου διχασμού και προοδευτικού εμφυλίου. Mm. Αυτό που πρέπει να γίνει να δούμε τι συμπτώσει, να συνθέσουμε και να υπερβούμε ενδεχομένω και αντιθέσει του χθε. Αυτό να, είναι το βασικό αυ... που πρέπει να το δούμε. Να κρατήσω αυτό που άκουσα ω μία μη διάθεση αποχώρηση. Γιατί, για παράδειγμα, ο Δραγασάκη, ε, ξαναλέω ότι δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο και το γνωρίζουμε όλοι, αποχώρησε. Πρέπει να σα πω ότι έμεινα εμβρόντιτο όχι από την αποχώρηση του Γιάννη Τουραγασάκη, ε, την οποία μπορώ να κατανοήσω, ε, αλλά έμεινα εμβρόντιτο από την απάντηση η οποία υπήρξε από πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα πρόσωπο το οποίο έχει συνεισφέρει πάρα πολλά πράγματα σε όλη την ιστορική διαδρομή, στη διαμόρφωση τη ιστορική ταυτότητα και παράδοση ε, του ε, χώρου, είτε στο συνασπισμό είτε αργότερα στον ΣΥΡΙΖΑ ε, και τώρα βεβαίω στο ΣΥΡΙΖΑ από Συμμαχία. Και αυτό με και με στενοχωρεί πάρα πολύ. Προσέξτε, θέλω να είμαι ειλικρινή μαζί σα. Ε, προσωπικά, όπω και άλλοι σύντροφοί μου, θεωρώ ότι δεσμευόμαστε από το ιδεολογικό πολιτικό πλαίσιο όπω αυτό έχει διαμορφωθεί με διαδοχικέ αποφάσει των τελευταίων συνεδρίων του ΣΥΡΙΖΑ Αποδική Συμμαχία. Και αυτά θεωρώ ότι μέχρι σήμερα που μιλάμε δεν έχουν αλλάξει. Προφανώ όμω παρατηρώ και βλέπω ότι υπάρχει μια πορεία ε, μετάλλαξη του κόμματο. Και αυτό μένει να διαπιστωθεί αν αυτό από πλευρά ηγεσία είναι ε, μια προτεραιότητα εν ώψη βεβαίω και του συνεδρίου. Εκεί, βεβαίω, όλοι νομίζω ότι θα κληθούμε να τοποθετηθούμε και να υπερασπιστούμε ιδέε, αξίε και αρχέ. Εσεί βάζετε θέμα ηγεσία, Έχω την αίσθηση ότι ε, θέμα ηγεσία δεν πρέπει να μπει για ένα πρόσωπο το οποίο έχει μια νοπή δημοκρατική εκλογή. Από εκεί και πέρα, όμω, όλοι κρινόμαστε καθημερινά με βάση τη συνεισφορά μα και με βάση, αν θέλετε, τι προτεραιότητε τι οποίε έχουμε στη διαμόρφωση μια πολιτική φυσιογνωμία. Ε... Περιμένουμε, βεβαίω, το συνέδριο και εκεί θα πάρουμε όλες τι τελικέ μα αποφάσει. Ξέρετε, έρχομαι. Ξέρει, Δημήτρη, έρχομαι στη δύσκολη θέση να ρωτάω τέτοια πράγματα τα οποία νομίζω ότι οι τηλεθερατέ μα καταλαβαίνουν ότι άλλα με κένεγε έξω και ξεκινήσαμε το Εξάημερο. Διότι. Όταν παρετήθηκε ο Αλέξη, ο, πρόεδρος πρόεδρο Τσίπρα, πάρα πολλοί έλεγαν ότι ο Ντεμπονέρα μπορεί να είναι υποψήφιο κλπ. Και και Μέχρι σήμερα βλέπω μια διάθεση πρωτοβουλειών από την πλευρά σου, προτάσεων από την πλευρά σου, αποχώρηση από κάποια όργανα μεν. Αλλά από την άλλη, λε ότι αν ε, ο ΣΥΡΙΖΑ μείνει πιστέ στι αρχέ του, για σένα δεν υπάρχει θέμα. Κατά την άποψή μου, το αποτέλεσμα των ευρωπαϊκών εκλογών ξεπερνάει και τον ίδιο του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό η βασική πρόταση, η οποία έχω καταθέσει μαζί με άλλου συντρόφου, αφορά τη συγκρότηση ενό χώρου διαλόγου των αριστερών και πολιτικών δυνάμεων στη βάση των μεγάλων ζητημάτων που ασχολούν την κοινωνία. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώ μπορεί όχι απλά να συνεννοηθεί, αλλά να συνδιαμορφώσει την επόμενη μέρα ο ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Θεωρώ ότι υπάρχουν συμπτώσει, συνθέσει και δυνατότητε ευρύτερων συσπηρώσεων γύρω από μεγάλα πρακτικά ζητήματα. Χωρί να αναιρούμε βεβαίω και την ιδεολογική μα ταυτότητα και παράδοση. Σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε και αυτό είναι μια υπόθεση η οποία αφορά όχι μόνο το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θεωρώ τον ευρύτερο αριστερό και χώρο. Μια που αρκετέ φορέ. Ε, Μίλησε για συνεργασίε, για μια ευρύτερη παράταξη. Από ό,τι καταλαβαίνω ε, και από την πρόταση που είχε καταθέσει μαζί με άλλου δύο συντρόφου σου, ε, βλέπετε αυ, α, αυτό το θέμα τη συνεργασία ω την εναλλακτική απέναντι στην Νέα Δημοκρατία. Οι κινήσει που γίνονται μέχρι τώρα, για παράδειγμα, είδαμε ένα δημόσιο μπράβο από τον Στέφανο στον Νίκο Τον Ανδρουλάκη, ε, αγαπητέ Νίκο. Με βάση και το ε, ζήτημα των αγνοωμένων. Ε, νομίζω ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι αν θέλουμε να κάνουμε μια ειδινή συζήτηση για την ευρύτερη συνεργασία των πολιτικών δυνάμεων, αυτή πρέπει να γίνει με καθαρού όρου και, <σχελίδι> και σε κάθε περίπτωση πάνω από, με, με, με συνεννοήσει, οι οποίε είναι στο φω τη δημοσιότητα βεβαίω και πάνω από το τραπέζι. Χωρί να σημαίνει μόνο από τα πάνω, <σχελίδι> αλλά και χωρί να σημαίνει και μόνο από τα κάτω. <σχελίδι> Τι σημαίνει πρακτικά αυτό, <σχελίδι> ότι πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίε σύνθεση, κοινωνικοπολιτικέ πρωτοβουλίε, οι οποίε θα αφορούν βεβαίω το μαζικό χώρο, νεολαία, αυτοδιοίκηση, συνδικάτα. Ταυτόχρονα τα κόμματα μπορούν να συστήσουν επιτροπέ, όπου πράγματι μπορούν να δουν συμπτώσει σε μεγάλα ζητήματα. Αυτό μπορεί να γίνεται μέσα, είτε μπορεί να γίνει βεβαίω και έξω από τη Βολή Πρέπει να υπάρξουν ευρύτερε πρωτοβουλίε υπεράσπιση τη δημοκρατία και των θεσμών. Πρέπει να υπάρξουν ευρύτερε πρωτοβουλίε όπου να κατεθούν κοινέ προγραμματικέ προτάσει που αφορούν νομοσχέδια συγκεκριμένα. Δεν λένε πολύ διαφορετικά πράγματα τα κόμματα του προτευτικού χώρου για τα ζητήματα τη ακρίβεια, για τα ζητήματα των έμεσων φόρων, για τα ζητήματα του πλαφών στην ηλεκτρική ενέργεια σε ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Δεν λένε πολύ διαφορετικά πράγματα όσον αφορά τη στήριξη των μισθών και των συντάξεων. Αυτό που πρέπει να κάνουμε να τραβήξουμε μια κόκκινη yeah. γραμμή με το παρελθόν, χωρί να σβήνουμε τίποτα, αλλά κοιτώντα περισσότερο προ το μέλλον και σε μια πορεία σύνθεση και υπέρβαση των διαφορών. Ερωτάω <συντήρι> κάτι τελευταίο, κάνοντα μια επαναδιατύπωση τη ερώτηση που έκανα πριν και που αφορά προσωπικά το κ. Μπονέρα. Εάν στο συνέδριο ε, επανεβαβαιωθούν οι αξίε και οι αρχέ του ΣΥΡΙΖΑ, που όπω είπε, αυτέ είναι που σε κρατούν στο συγκεκριμένο κόμμα. <συντή> Θα σε δούμε να ενεργοποιείσαι στο πλευρό του Στέφανου Κασελάκη προσφέροντας στους στο που η αλήθεια είναι ότι έχει μια αποδεδειγμένα πετυχημένη διαδρομή, όπω είναι τα εργασιακά. Προσδιοριζόμαστε κυρίω με βάση τι πολιτικέ προτάσει, το πρόγραμμα, τι θέσει και τι αρχέ μα. Πρώτα θα προσδιορίσουμε τα ζητούμετα αυτά, τα ζητήματα mm. προτάσεων πολιτική και μετά τα πρόσωπα εκείνα τα οποία μπορούν να πυρετήσουν αυτέ ακριβώ τι προτάσει. Έχω την αίσθηση ότι θα προκύψουν. Άρα μένω σε αυτό προ το παρόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ Ευχαριστώ, για καλά. την κουβέντα. Να σε καλά. Ο